Υποδεχτούμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παγάνη. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιάμαλη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω με αυτά που έλεγε η κυρία Καραγιάννη. Ασκεί, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική της είναι έντονη, όπως βεβαίως και του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εκτιμά ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί και βεβαίως και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού καθυστέρησαν. Αυτό δεν κατάλαβες εσύ, Αναστασία. Όσο αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Της πανδημίας, μάλιστα. Ναι. Ότι είχατε 6 μήνες να προετοιμαστείτε το καλοκαίρι και δεν το κάνατε. Η κουβέντα με την αντιπολίτευση, νομίζω, αν βάλετε με τη σειρά τα δελτία τύπου, θυμίζει λίγο τραγέλαφο. Όταν ανοίγαμε τον τουρισμό, γιατί τον ανοίγατε. Όταν κλείναμε τον τουρισμό, γιατί τον κλείνατε. Όταν άρχισε τα κλούματα, γιατί αφήσατε να βγουν τα κλούματα. Όταν βάζαμε όριο στο ωράριο, μα πώς θα δουλέψει τα καταστήματα με μικρό ωράριο. Δεν έχω δει εγώ μια συνεπή γραμμή. Θα το καταλάβαινα αν ας μοσίδα παρέμβαση χάρη από την αρχή πέρα των αυστηρών μέτρων. Και όταν πέραμε ένα αυστηρό μέτρο, έλεγε μπράβο που το πήρατε. Mm-hmm. Αυτή σταθερά είναι αντίθετη σε ό,τι βλέπουμε. Αυτό νομίζω δεν αφορά κανέναν, ούτε πείθει κανέναν. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα τη μεγάλη, γιατί τώρα απαντήσατε στην κυρία Καραγιάννη, δευτερεύονται με του πολίτε. Το πρωτεύον τι γίνεται με την πανδημία. Λοιπόν, η κατάσταση είναι η εξή. Επειδή η πανδημία αυτή έχει πολύ μετρήσιμα αποτελέσματα, δηλαδή είναι τελείως συγκρίσιμη επίδοση κάθε χώρας, μετά στα κρούματα, μετά στα εντατικά, μετά στους θανάτους. Αυτά τα κάνεις αναλογία επί του πληθυσμού και εντάξει μπορεί να κάνεις μια κατηγοριοποίηση των χώρων, αυτές που είναι κάποιες πιο ανοιχτές και ανοιχτές στον τουρισμό, δηλαδή έχουν πολλές μετακινήσεις και ακόμα πάει και έρχεται, και κάποιες που είναι κάποιες πιο μικρές και απομονωμένες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετρήσεις. Σε αυτούς τους δείκτες, η Ελλάδα και στο δεύτερο κύμα παραμένει μια από τις καλύτερες χώρες του κόσμου. Μια από τις καλύτερες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια από τις καλύτερες του κόσμου. Για να παραμένουμε μία από τις καλύτερες του κόσμου, με συγχωρείτε. Κάτι καλό κάνουμε. Θα φέρω δύο παραδείγματα. Κάντε τη στήριξη, ας πούμε, με το Ισραήλ, που είναι ένας πληθυσμός λίγο λιγότερο από τον δικό μας, αλλά ένα κράτος πολύ πιο οργανωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο, ή με την Πορτογαλία, που είναι ακριβώς στην άλλη πλευρά του Μεσογείου, με πληθυσμό πολύ ανάλογο με την Ελλάδα και με χώρα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διαπιστώσουν και οι δύο χώρες, το μεν Ισραήλ είναι ήδη σε καραντίνα τριών εβδομάδων με 7.000 κρούσματα την ημέρα. Όταν εμείς θέλουμε πολλά τα 450, είναι η Πορτογαλία έχει άνω με 1.000 κρουσμάτων την ημέρα. Με πληθυσμό για με το δικό μας. Άρα λοιπόν, από όποια πλευρά και να το δεις, η Ελλάδα έχει πάει πολύ καλύτερα και στο δεύτερο κύμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό είδατε χθες την TUI, ας πούμε, ένα απόλυτο στα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός για την TUI που διασήκωσαν η Ελλάδα και ότι επεκτείνει τα ταξίδια της στην Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, αλλά θυμάστε ότι κακήν κακός, ας πούμε, η Μεγάλη Βρετανία έβγαλε ανακοίνωση που έπαιρνε τους τουρίστες της στα τέλη του Αυγούστου και τους έθετε σε 14ήμερη καραντίνα. Δεν μπορώ να σχολιάσω τις αποφάσεις ενός εκάστου κράτους, είναι κυρίαρχο να παίρνει αποφάσεις. Ναι. Αν το μιλήσουμε σοβαρά για τις επιδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας στο COVID, δεν νομίζω κανένας να προτιμάει έναν Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα. Δεν είπα αυτό. Τα νούμερα είναι τραγικά υπέρ της Ελλάδας. Τώρα γιατί πήρε αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, πειρά σου ρώτησε. Λοιπόν. Αλλά τώρα το να πεις αλήθεια ότι θεωρείς πιο ασφαλή προορισμό των Ηνωμένων Βασιλείων από την Ελλάδα ως προς το COVID είναι σχεδόν κωμωδία. Ωστόσο δεν είπε κανείς μας αυτό. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δυστυχώς πολύ κακή επίδοση. Ωστόσο το να πεις ότι πράγματι στην αρχή απαγορεύονταν οι πτήσεις από την Μεγάλη Βρετανία και ως διαμαγείας κατάφερε να φτάσει ο μπαμπάς του Μπόρις Τζόνσον είναι ένα θέμα. Δεν έγινε πρόβλημα. Εμάς το πρόβλημά μας στο δεύτερο λεγόμενο κύμα δεν προήλθε από τον τουρισμό. Αντιθέτως. Είχα την ευκαιρία μόνο στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού με ένα πολύ μεγάλο επενδυτή, ξένο που είχε αγοράσει ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα. Δεν θα το αποκομίσει, να το πούμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εκεί που κάνουμε την κουβέντα. Ελπίζω με προσοχή, κύριε Υπουργέ, μην έχετε πάλι γιατί είστε ανησυχία. Είστε και εύκολα στις καραντίνες, εσείς. Τον άνθρωπο αυτόν, μήπως ήταν. Όλα με εμάς κλπ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μας έλεγε ότι αυτοί έχουν ένα όμιλο, ας πούμε, περίπου 50 ξενοδοχεία στον κόσμο, πολλά στο Λονδίνο. Μας είπε ότι το ξενοδοχείο αυτό, πολύ μεγάλο στην Ελλάδα, φέτος θα κλείσει με ίσα βάρκα σε νερά. Και το παρουσίασε ως συγκλονιστική επιτυχία, ήταν το μοναδικό του ξενοδοχείο σε όλο τον κόσμο που ήταν ίσα βάρκα σε νερά. Ναι. Και αυτό το απέδιδε στην πολύ καλή δουλειά που κάνει η κυβέρνηση στα αεροδρόμια και στο πώς είχαμε αυτό το σύστημα το σοβιστικό για να μετράμε ποιος για να κάνουμε τέσσερι ή όχι. Μπορεί αυτή να είναι η εικόνα κάτι που σας έδωσε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε άλλο ψέματα. Μπορεί αυτή να... Κυρία Καραγιάννη και... να είναι η εικόνα που σας έδωσε ο εν λόγω. Όχι, δεν είναι η εικόνα. Το ίσα βάρκα σε νερά είναι εισπράξεις και έξοδο. Δεν είναι εικόνα, είναι πραγματικότητα.
Επιμένω όμως, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, Υπουργέ μου. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια κουβέντα στο τι γίνεται με τον κανονικό κόσμο και όχι τους επενδυτές, τον κόσμο που δουλεύει, ας πούμε, στον κλάδο του τουρισμού. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία λέει ότι πολλά μικρά και μεσαία ξενοδοχεία δεν κατάφεραν να ανοίξουν και το γνωρίζετε. Δεν το λέω εγώ. Χρησιμοποιώ στοιχεία που έχει δώσει ο κύριος Μίχαλος, που δίνουν οι φορείς του τουρισμού. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει που την κεφαλή κλείνει τέτοια περίοδο. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Λοιπόν, πάμε λίγο τα μέτρα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο κλάδος του τουρισμού παγκοσμίως έχει χτυπηθεί, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Η παγκόσμια απώλεια στον κλάδο του τουρισμού. Ξέρετε όμως ότι η ιδιαιτερότητα της χώρας μας είναι ότι είμαστε μια οικονομία που βασίζεται ως επιτοπλίστων στον τουρισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αρχικές εκτιμήσεις και της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ακριβώς υπολογίζοντας το μεγάλο έδρος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, την εξάρτηση που είπατε, είχαν υπολογίσει ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ύφεση από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Και είχαμε και 85% μειωμένα έσοδα στον τουρισμό με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως βεβαίως είχαμε το δεύτερο τρίμηνο, αυτά ξανά ξενοδοχεία. Μπορούσαμε να μην έχουμε. Λοιπόν, εγώ εκπλήσωμαι με το ότι παρουσιάζονται ορισμένες εφημερίδες τύπου Αυγή έκπληκτη με το μείον 90% λέει ο τουρισμός στο δεύτερο τρίμηνο. Μα το δεύτερο τρίμηνο ήταν κλειστά τα ξενοδοχεία. Ανοίξαν στο τέλος Ιουνίου ορισμένα. Δηλαδή, με κλειστά τα ξενοδοχεία διανόμου τι περίμενε να έχει ανέβει ο τουρισμός. Τώρα προχωράω τώρα. Ναι. Πάμε στην ουσία. Αρχικά το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, ακριβώς πάνω στη λογική που μόλις αναπτύξατε, και το IMF, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Κομισιόν προέβλεπαν ότι η Ελλάδα είχε τη χειρότερη ύφεση όλη την Ευρωζώνη. Στη συνέχεια και το IMF και η Κομισιόν παραδέχτηκαν ότι είχαν υποτιμήσει τις ικανότητες της ελληνικής οικονομίας και η ελληνική οικονομία έχει πάει μέχρι στιγμής πολύ καλύτερα των αναμενόμενων. Γι' αυτό και όπως η Ευρώπη μας έχει βάλει τώρα περίπου στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, λέει περίπου στη μέση ως προς την ύφεση και πολλές άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία. Με άλλες δυνατότητες ανάκαμψης όμως οι άλλες χώρες. Εμείς έχουμε πληγωθεί και από τα μνημόνια. Τι θα γίνει του χρόνου θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς να πούμε του χρόνου. Να μείνουμε για αυτό που ξέρουμε και που ζούμε. Ξαναλέω, ξεκινήσαμε σε αυτή την πανδημία με πρόβλεψη θα ήμασταν οι χειρότεροι. Και μέσα στην πανδημία έχουμε πάει τόσο καλύτερα στην οικονομία, μιλάω πάντα, όπου έχουμε κερδίσει πολλές θέσεις ανόδου στον πίνακα της τελικής μας επίδοσης. Αυτό πιστεύουμε θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο, παρόλο που το δεύτερο κύμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, μας βρήκε στη χειρότερη στιγμή. Εμάς το σενάριο που δουλεύαμε στην Υπουργεία Ανάπτυξης, βάσει του αρχικού σενάριου των γιατρών, ήταν το δεύτερο κύμα θα ερχόταν περίπου τον Οκτώβριο. Δυστυχώς ξεκίνησε στη Βόρεια Ευρώπη τον Ιούλιο και στην Ελλάδα δειλά τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι έπληξε την καρδιά της τουριστικής μας περίοδου και όχι το κλείσιμο αυτής. Καταλαβαίνετε ότι αν πήγαινε τον Οκτώβριο ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμο. Τον Αύγουστο είναι πολύ χειρότερο. Παρά τα αυτά, ακόμα και με αυτή την αναποδιά, θα στο λέω έτσι για να είναι γραμμένο, εξακολουθεί η ελληνική οικονομία να πηγαίνει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Σήμερα που μιλάμε, εάν δεν έχουμε ένα δεύτερο lockdown, το οποίο προσωπικά πιστεύω δεν θα το έχουμε. Η ελληνική οικονομία θα είναι απολύτως εντός στόχων όπως έθεσε η κυβέρνηση τον μήνα Απρίλιο, δηλαδή το μείον 8%. Δεν θα φύγουμε από εκεί ούτε κατά κεραία. Ακόμα και το μείον 9 που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν ως πρόβλεψη για την Ελλάδα, μας είχε πάει ως και μείον 12, μετά μείον 10, τώρα μείον 9, όπως βγαίνει καλύτερα. Σας λέω θα είναι λάθος, θα είναι μείον 8 η ύφεση. Mm-hmm. Γιατί πηγαίνουμε πολύ καλύτερα το αναμενωμένο παρά τη μεγάλη εξάρτηση. Γιατί τώρα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα το αναμενωμένο, για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί τα εργαλεία ρευστότητας που φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα, κυρίως μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή το σύνολο των εργαλείων όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ 2, τα εκδοτικά δάνεια κτλ. Όλα αυτά μαζί έχουν δώσει μέχρι σήμερα μια πρωτοφανή ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, περίπου 14 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής μαζί με τις ανασχολές πληρωμών. Και προβλέπεται να δώσει άλλα 10 δισεκατομμύρια μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Αυτό ως αποτέλεσμα, ένα, είχε να ανακόψει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες του τουρισμού σε ρευστότητα. Δύο, είχαμε το σταμάτημα, ας το πούμε, αιμορραγίας, σε αγωγικά η λέξη, ότι ναι, μεν δεν ήρθαν περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα, αλλά δεν έφυγαν και τουρίστες από την Ελλάδα προς τα έξω. Αυτό μας λέει ότι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια. Και το τρίτο είναι ότι λόγω της καλής μας επίδοσης στο COVID εμφανίστηκαν επενδύσεις και επενδυτές που κανονικά δεν θα είχαν έρθει. Και έτσι αυτό έδωσε νέα προοπτική τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά μαζί μας έχουν φέρει σήμερα να είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα στην οικονομία από όσο όλοι προέβλεπαν. Αυτό είναι μια εθνική μας επιτυχία. Ακούστε,
Εγώ με δεν έχει μικροψυχία στην πολιτική. Εγώ θα με θυμάσαι πολύ να λέω αυτό το πει ο Δραγασάκη, αυτό το κάνω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά σα θυμάμαστε να λέτε και τα άλλα όμω. Μα εκεί που αποτύχανε τι να πω. Αλλά να σου πω κάτι. Το ότι χθε βγαίνει η Κομισιόν και ανακοινώνει ότι η Ελλάδα το 2020 αναμένεται να έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρωζώνη στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν το 2018 μέχρι το μέσο παραλάβαμε, 19, συγγνώμη, μέσο παραλάβαμε εμείς, ήμασταν στη θέση 19. Ναι. Το ότι πήγαμε από το 19 στο 3, με συγχωρείτε, αυτό είναι μια εθνική μας επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία μόνο του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη. Είναι επιτυχία της Ελλάδας. Πάνω σε αυτό που λέτε, Υπουργέ, επειδή φιλοξενήσαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ναι. Για να καταλάβετε το μέγεθος της επιτυχίας. Στον νοστροτήρα όμως, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχετε ερωτήσεις. Θα πούμε και ένα νούμερο ακόμα. Θα πούμε και ένα νούμερο ακόμα για να ξέρω ακόμα. Για να το μέγεθος της επιτυχίας. Αν κάνετε τώρα Google και δείτε τις νέες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα έσοδα του Αυγούστου, θα δείτε τίτλους του τύπου Αφέλπιστη ανάσα τα έσοδα του Αυγούστου και διάφορα τέτοια πασά. Τι ιστορία έχουν ανέβει. Αυτή η ανάσα, δηλαδή τα έσοδα του πολεμού του Αυγούστου, ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε από τι προήλθε. Από επιπλέον 2,5 δισεκατομμύρια εισρωές από κοινοτικούς πόρους μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, επειδή φτιάξαμε εργαλεία με το Γιάννη το Τσακίρι, με την Αφλάτη Χατζηπέτρου. Τα οποία είναι δάνεια όμως ως επιτοπλίστων, Υπουργέ μου. Πώς θα επιστραφούν όλα αυτά τα λεφτά. Ο κόσμος τα πήρε άτοκα. Ωραία, μπράβο η επιστρεπτέα προκαταβολή. Αλλά κάποτε θα πρέπει να τα ξαναδώσει. Θα γίνει κάποιο. Έπεσε και στο κομμάτι τώρα, χρονικά δηλαδή. Πρέπει να διακόψουμε για να ακούσουμε, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, ακούω πολύ καλά. Δεν ξέρω αν ακούσατε την τελευταία ερώτηση. Διακόπη η συνομιλία μας. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Έλεγα, Υπουργέ μου, ότι πολύ ωραίο είναι το ΤΕΠΗΧ και η επιστρεπτέα προκαταβολή και πράγματι μπορούν να βοηθήσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δώσατε είναι δάνεια, άτοκα πράγματι σε μεγάλο βαθμό, αλλά πώς θα επιστραφούν όλα αυτά τα χρήματα την ώρα που η αλήθεια είναι ότι ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι με το μαχαίρι στο λαιμό να μείνουν ανοιχτές. Η επιστρεπτέα προκαταβολή έχει ένα χρόνο περίοδο χάριτος και το ΤΕΠΗΧ 2 χρόνια περίοδο χάριτος. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και όλα αυτά θα μπορούσαν να ξανασυζητηθούν στο μέλλον στο μέτρο που έχει αρχίσει ανάκαμψη και η ελληνική οικονομία ξαναπατάει στα πόδια της. Άρα έχετε δίκιο ότι είναι δάνεια μεν, αλλά δεν είναι άμεσα επιστρεπτέα για να μπλοκάρουν τώρα μια επιχείρηση. Είναι μια μεγάλη ανάσα σήμερα για μια επιχείρηση. Γνωρίζετε. Όχι, σταματώ, Γιώργο μου. Συγγνώμη. Ναι, θέλω να ρωτήσω και βλέπω τώρα και ένα μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη Βίκη, νομίζω να το συνδυάσω. Το περσμένο Σαββατοκύριακο, κυρία Ξενογιανακοπούλα από το ΣΥΖΑ και ο κύριος Σαντορινιός μας είπαν ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση διέθεσε μόλις 4,5 δισεκατομμύρια. Λέω μόλις, είναι τεράστιο το ποσό. Και όχι 24. Και όχι 24. Και το είδαν, λέει, αυτό στα στοιχεία του προπολογισμού. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ? Είναι τελείως λάθος αυτό που λέει, γιατί στα στοιχεία του προπολογισμού μιλάνε μόνο για τις δημόσιες δαπάνες. Όταν σας μιλάω για τη τελευταία πρωταβολή και ΤΕΠΗΧ, αυτά δεν είναι στις δημόσιες δαπάνες, αυτά είναι μέσω του ΕΣΠΟ, σας είπα. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει που λέει. Όταν μιλάμε για τις αναστολές πληρωμών χρόνων, αυτό δεν είναι στατική προπολογισμού, γιατί δεν είναι δαπάνη. Είναι μη ύπαρξη χρεών. Άρα λοιπόν το σύνολο, σας λέω, της ρευστότητας που έχει δοθεί από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα ξεπερνάει τα 14 δισεκατομμύρια. Και η πραγματικότητα είναι ότι άλλα 10 περίπου είναι μπροστά μας. Αν θέλετε να τα ονοματίσω, πολύ ευχαρίστω. Μη μας τα ονοματίσετε. Όχι. Να το συμπληρώσω, ναι. Όπως έλεγα στον κύριο Υπουργό. Η Βίκη, η οποία έχει επιχείρηση στο κέντρο της Αθηνάς, γράφει ότι μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι νεκρή λόγω της πανδημίας, λόγω των προβλημάτων. Σωστά. Το κέντρο της Αθήνας έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί το κέντρο της Αθήνας χρειαζόταν πάρα πολύ στους τουρίστες και δίσκου τουρίστες τα κρουαζιερόπλια. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, τα κρουαζιερόπλια φέτος δεν υπάρχουν. Ίσως να μην υπάρχουν και του χρόνου, η αλήθεια είναι. Κατά συνέπεια, όλος ο πεζόδρομος και της Βουκουρεστίου και της Ερμού και γενικά τα γύρω μαγαζιά που περνάνε τους Κινέζους, Αμερικάνους και τους άλλους από αυτή την πλευρά του τουρισμού, ασφαλώς έχουν δεχτεί ένα συντηρητικό πλήγμα. Για αυτές όμως επιχειρήσεις, για να καταλάβετε, από το εκδοτικό και το ΤΕΠΗΧ, μόνο στο κομμάτι του τουρισμού και στην εστίαση έχει πάει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Είχαμε τους γιατρούς του Ευαγγελισμού να καταγγέλουν προβλήματα και ελλείψεις. Είχαμε τους γιατρούς στο κρατικό Νικαίας να καταγγέλουν προβλήματα και ελλείψεις. Είχαμε καταγγελίες από το Σωτηρία. Έχουμε κατά καιρούς καταγγελίες από το Αττικόν, από το νοσοκομείο της Κρήτης. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν με την
με το πόσες κλίνες μέθα έχουμε. Ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του είπε ότι αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που από 557 κλίνες μεθ πέρσι έχει σχεδόν 1000 τώρα. Πριν λίγο ο κύριος Σκυλακάκης σε ανακοίνωσε η απάντησή του στον κύριο Τσακαλό, το γράφει σήμερα στο ΕΣΥ, υπάρχουν 775 κλίνες μεθ χωρίς τις ιδιωτικές κλινικές και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τελικά πόσες κλίνες μεθ υπάρχουν? Καταρχάς, όταν μιλάμε για τις κλίνες μεθ που θα είμαστε έτοιμες να χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστούμε, είναι όλες. Mm-hmm. Είναι και το στρατιωτικό νοσοκομείο και των ιδιωτικών. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, είμαστε 941. Ναι. Μπορώ να κάνω λάθος, ξέρω, 10 πάνω, 10 κάτι. Και είναι ήδη ongoing η διαδικασία, και αν θυμάμαι καλά, λες 200. Mm-hmm. Άρα είμαστε ήδη στο διπλάσιο εκεί που ήμασταν και πάμε για κάτι παραπάνω. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια κριτική σχετικά με τις επιτάξεις. Επ' αυτού υπάρχει κάποια απάντηση, γιατί το 1600 παραμένει για κάθε. Το για το κόστος, ναι, το κόστος το μισθολογικό. Όταν το εξήγησα, δεν τόλμησα ούτε να μου κάνουν απάντηση. Η τιμή η οποία έχει χρεωθεί στις ιδιωτικές κλινικές για τις ΜΕΘ είναι αυτή που είναι του ΕΟΠΗ και είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Και η τιμή αυτή ασφαλώς συμπεριλαμβάνει και το κόστος της νοσοδοσίας. Άρα λοιπόν ήταν επιτάσεις του άλλου δάπλου. Η απάντηση βέβαια είναι ότι οι νοσηλευτές στο δημόσιο παίρνουν 25 ευρώ τη μέρα. Πώς γίνεται να είναι 1600? Μα η τιμή της ΜΕΘ, σας λέω, έχει καθοριστεί από τον ΕΟΠΗ ήδη πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Αυτά έχουν υπολογιστεί. Γιατί δεν την επαναδιαπραγματεύεστε? Μα δεν είναι ακριβή. Αυτή πρέπει να είναι. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το τομέα έκανε πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα. Για να κλείσουμε και να μην τον κρατήσουμε άλλο τον Υπουργό, ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Δεν μ' αρέσει να είμαι απεσιόδοξο, ωστόσο πρέπει να σα ρωτήσω. Αν παρά τι προσπάθειε και τα νέα μέτρα, βρεθούμε τελικά σε ένα καθεστώ, σε ένα περιβάλλον, μάλλον lockdown, καραντίνα, το κόστο αυτό που θα πρέπει να πληρώσουμε ω κοινωνία, ω χώρα, θεωρείτε ότι μπορούμε να το αναπληρώσουμε μελλοντικά? Λοιπόν, εδώ έγινε κι άλλο ένα, αυτήν την εβδομάδα έτσι θα ήταν, όταν σε μια εκπομπή εγώ είπα ότι δεν αντέχει η οικονομία μα ένα δεύτερο lockdown. Και μετά ο κ. Σταϊκού έρθει σε μια άλλη εκπομπή ότι η οικονομία μας την έτεινε να αντέξει ένα δεύτερο lockdown. Και σωστά, δεν λέω όχι, η κυρία Αχτσιόγλου και είπε ότι θα συνεννοηθούν οι δύο υπουργοί κτλ. Αυτό το οποίο βεβαίως ίσως δεν παρατήρησε η κυρία Αχτσιόγλου, τη θεωρώ αρκετά εσύ για να το έχει παρατήρησει, αλλά το προσπέρασε, είναι ότι την μία δήλωση την έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, την άλλη ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα εγώ όταν μιλάω για την οικονομία, μιλάω για την ιδιωτική οικονομία, μιλάω για αυτό που με ρωτάγατε πριν, δηλαδή για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και τα νοικοκυριά, όταν μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών για την οικονομία, μιλάει για τα δημόσια πράγματα, για το κράτος. Μικρομάκρο. Λοιπόν, το κράτος, το μάκρο, σωστά. Το κράτος μπορεί να αντέξει ένα δεύτερο lockdown, έχει βγει στις αγορές, δανείζεται με χαμηλά επιτόκια, έχει συμπληρώσει με μια καρδιά θέσμα, τα έσοδα δεν έχουν πάει τελείως μηδέν, άρα έχει κρατήσει εφόδια για να αντέξει. Σημειώσω ότι αν ποτέ ένας Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας έλεγε έτσι κάνουμε lockdown, θα χρεοκοπήσει η χώρα, το επιτόκιο δανείου θα πήγαινε το 1 στο 10. Άρα πολύ σωστά ο κ. Σταϊκούρας είπε, μιλώντας τη δική του σκοπιά, ότι η εθνική μας οικονομία αντέχει ένα δεύτερο lockdown. Τώρα, όταν μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν μιλάει για αυτά. Μιλάει για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για το ψιλικατζίδικο, για το κατάστημα που πουλάει ρούχα, για το κατάστημα που πουλάει αυτοκίνητα, για τον άλλο που έχει ξενοδοχείο κ.ο.κ. Σας διαβεβαιώ, η ιδιωτική οικονομία δεν αντέχει δεύτερο lockdown. Εν πάση περιπτώσει, εάν τυχόν έρθει ένα δεύτερο lockdown, το χτύπημα θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κέριο. Κυρίως διότι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε δώσει πλέον δεν θα επαρκούν. Άρα λοιπόν, καλό είναι, δέον είναι να αποφευθεί. Μάλιστα. Τώρα, βάζω το χέρι μου στο πιάτο, θα αποφευθεί? Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όχι. Διότι αν φτάσει σε ένα σημείο να έχει την εικόνα π.χ. που είσαι στην Ισπανία, λέω ένα παράδειγμα, τότε εκεί πραγματικά λες, ρε παιδάκι μου, όσο και να θέλω να σώσω τις επιχειρήσεις, όταν το ζύγι είναι ανθρώπινη ζωή, κάθε οικονομικό συμφέρον με συγχωρείται, αλλά υποχωρεί. Αλλά τα ψιλικατζίδικα. Είπατε? Τα ψιλικατζίδικα, λέω, και τα περίπτερα, οι βραδινές βάρδιες, αυτός ο κόσμος θα κάνει. Βεβαίως, οι βαρινές βάρδιες, είδατε τώρα. Απ' τη μια μου λέτε ότι η κριτική μου άσκηση προηγουμένως, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι δεν πήραμε γρηγορότερα αυστηρά μέτρα και το διάγγελμα πρέπει να γίνει νωρίτερα και όλα τα άλλα. Και απ' την άλλη, σωστά μου λέτε και η αγωνία του περιπτερίουχου που κλείνει, μα ο λόγος που σταματάνε τα περίπτερα το βράδυ από την 12η νυχτενή στην 5η πρωινή που είναι η χρησιμή μα. Θα του αποζημιώσετε, λέω. Εμένα δεν με νοιάζει τι είπε η κυρία Καραγιάννη. Είναι γιατί πρέπει να σταματήσει η μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού. Δηλαδή είναι μέτρα που αν αποδώσουν και μειωθούν τα κρούσματα θα μας οδηγήσουν να αποφύγουμε το γενικό lockdown. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων που βρήκε το χρόνο να μας απαντήσει στα ερωτήματά μας. Ήταν πολλά τα ερωτήματα που του θέσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Άντωνη Γεωργιάδη. Να είστε καλά.